Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν το Σεπτέμβριο του 2016, μέσα σε ένα πεδίο το οποίο ήταν πολλαπλά ναρκοθετημένο και σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για τη χώρα, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, εξασφαλίζοντας για το δημόσιο 250 εκατομμύρια ευρώ, θα έπρεπε, και το ομολογώ και αυτοκριτικά, να έχουμε προβλέψει ότι το κόμμα μας και εγώ προσωπικά θα εγκαλούμασταν κάποια στιγμή από εσάς γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έπρεπε να το έχουμε προβλέψει, γιατί πολύ απλά είχατε για δεκαετίες λερωμένη τη φωλιά σας με τέτοιο τρόπο που θα αποφασίσατε να κινηθείτε εναντίον μας. Να κινηθείτε εναντίον μας, προσέξτε, και θέλω να τα ακούσει και η Εθνική Αντιπροσωπεία και ο ελληνικός λαός, για μία διαδικασία κατά την οποία το δημόσιο δεν δαπάνησε λεφτά, εισέπραξε λεφτά. Δεν δαπάνησε λεφτά, εισέπραξε λεφτά. Ποια λεφτά? Τα λεφτά τα οποία είχατε αρνηθεί εσείς συστηματικά να εισπράξετε, παραβιάζοντας συστηματικά και το Σύνταγμα, και θα έρθω παρακάτω, διότι πολλά ακούστηκαν και για τον περιβόητο 43-39. Η κυβέρνησή μας και εγώ προσωπικά δεχθήκαμε επιθέσεις, εκβιασμούς, λιδωρίες, ψυχοφαντίες. Γιατί θελήσαμε πιστοί στο πρόγραμμά μας, αλλά και στον όρκο μας, στο Σύνταγμα, να εφαρμόσουμε αυτό που το Σύνταγμα προβλέπει, ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να έχουν άδεια. Εσείς πορευόσασταν για χρόνια παραβιάζοντάς το. Παρακάμπτοντας, παραβλέποντας, αγνοώντας, γράφοντας τα παλιότερα των υποδημάτων σας, τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγαν ότι η παράταση λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια αντίκειται στο Σύνταγμα. Επιτρέψτε μου λοιπόν μια προσωπική αναφορά. Είμαι περήφανος που ανεβαίνω σε αυτό το βήμα με αφορμή τη διάτρητη, αποσπασματική και προσβλητική για τον κοινό νου πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Έχω κάνει το καθήκον μου απέναντι στο συμφέρον του ελληνικού λαού, όπως ορκίστηκα να το κάνω, όπως οφείλω να το κάνω, απέναντι στις ιδέες μου και απέναντι στην παράταξη που έχω την τιμή και το βάρος να υπηρετώ. Αυτή η πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι το προϊόν ενός αδυσόπιτου ανταγωνισμού. Του ανταγωνισμού μεταξύ της εθελοδουλείας και του θράσους της Νέας Δημοκρατίας. Της εθελοδουλείας απέναντι στα συμφέροντα και του θράσους απέναντι στον ελληνικό λαό. Όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, παρακολουθούμε μαζί με τον ελληνικό λαό τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Τα έφερε έτσι τύχη που η σημερινή συζήτηση διεξάγεται σε μία μέρα η οποία σημαδεύεται από το αρνητικό ρεκόρ στο ζήτημα της πανδημίας, με τους πέραν των 700 διασωληνωμένων, και με τις φήμες να λένε ότι ενδεχομένως σήμερα να γράψουμε και 4.000 κρούσματα. Και το διαπιστώνουμε αυτό με οδύνη. Και ταυτόχρονα η υποτιθέμενη αριστεία σας ξεδιπλώνεται σε όλο το μεγαλείο. Σκανδαλώδεις ρυθμίσεις, απευθείας αναθέσεις, κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Όποιος από εσάς νομίζει ότι αυτά θα περάσουν αυρόχης ποσή ή θα ξεχαστούν, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Θα έρθει η ώρα που αυτά θα ελεγχθούν και θα ελεγχθούν αναλυτικά. Προσέξτε τι κάνετε σήμερα. Ξεκινάτε αυτή τη διαδικασία επειδή τολμήσαμε να εισπράξουμε για λογαριασμό του δημοσίου αυτά που εσείς δεν είχατε τολμήσει ποτέ. Την ίδια ώρα που υπογράφετε με τη σέσουλα της απευθείας αναθέσεις για πράγματα που χρειάζεται και δεν χρειάζεται το ελληνικό δημόσιο. Και θέλω να σας πω εθαρσώς, να έχετε το νου σας για το τι πολιτικό προηγούμενο θεμελιώνετε. Σας καλώ λοιπόν να σκεφτείτε, τώρα που έρχεται
η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και στείνει αυτό το σκηνικό των προανακριτικών επιτροπών για να πλήξει μια παράταξη και ένα κόμμα, για να πλήξει την πολιτική δύναμη που κατάφερε να απεμπλέξει τη χώρα από τα μνημόνια, να δημιουργήσει 400.000 θέσεις εργασίας και για να αφήσει και γεμάτα κρατικά ταμεία για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Θα κληθείτε να ψηφίσετε στο τέλος αυτής της συνεδρίας σας. Σας καλώ λοιπόν να σκεφτείτε ότι πρόκειται για μια υπόθεση όπου το δημόσιο εισέπραξε χρήματα και δεν δαπάνησε. Δεν υπάρχει κάποια κατηγορία υπερκοστολόγησης που έγινε για μια προμήθεια ή ένα δημόσιο έργο. Δεν υπάρχει καν, δεν τολμήσατε να το εξτομίσετε, κατηγορία ότι εισπράξαμε λιγότερα από όσα θα έπρεπε να εισπράξουμε. Τι υπάρχει? Υπάρχει μια αστική διαφορά μεταξύ δύο επιχειρηματιών. Και έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, προσέξτε, να υιοθετεί ένα μέρος των επιχειρημάτων του ενός μέρους αυτής της αστικής διαφοράς. Να αγνοεί τις θέσεις της άλλης πλευράς, να αγνοεί τις σχετικές αποφάσεις των δικαστηρίων και να σπάει, όπως είπα και πριν, κάθε ρεκόρ εθελοδουλείας και θράσους. Να αγνοεί βεβαίως και τις αντιφάσεις της πλευράς της οποίας αποφάσισε μερικώς να υιοθετήσει το αφήγημα και να ζητάει τα ρέστα από τη δική μας τη διακυβέρνηση, η οποία εφάρμοσε για πρώτη φορά το Σύνταγμα στο τηλεοπτικό τομείο και εισέπραξε λεφτά για το δημόσιο. Ο πνιγμένος βέβαια πιάνεται από τα μαλλιά του και η Νέα Δημοκρατία μέσα στις αλυσιδωτές αποτυχίες πιάνεται από τα μαλλιά ενός αποτυχώντα στον διαγωνισμό της διαδικασίας αδειοδότησης, ο οποίος καταθέτει σειρά αβάσιμων, ψευδών και αντιφατικών ισχυρισμών 4 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Και σας καλώ να σκεφτείτε γιατί μπορεί αυτό να συμβαίνει. Ο εν λόγω αποκλείστηκε από το διαγωνισμό επειδή δεν κατέβαλε την πρώτη δόση για την άδεια. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή τα 3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε καταθέσει με την εγγυητική επιστολή δεσμεύτηκαν υπέρ του δημοσίου. Τόσο πολύ λοιπόν τον βοηθήσαμε. Του δεσμεύσαμε τα χρήματα και τον αποκλείσαμε από το διαγωνισμό. Και εάν διαβάσει κανείς το κείμενο το οποίο καταθέσατε για την πρόταση της σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής, δεν ξέρω αν πρέπει να κλαίει ή να γελάει. Τους μισούς ισχυρισμούς καλογρίτσα πιάνετε, τους αναπαράγετε και τους έχετε καταθέσει για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Είναι τόσο κενή περιεχομένου η πρότασή σας, διότι έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια και το είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Έχει ακουστεί 4.339 φορές ότι ο νόμος 4.339 είναι αντισυνταγματικός. Δεν είναι αντισυνταγματικός. Λυπάμαι που πρέπει να σας ενημερώσουμε από αυτό εδώ το βήμα. Δεν είναι αντισυνταγματικός. Τα κανάλια αυτή τη στιγμή λειτουργούν με βάση τον νόμο 4339. Ούτε γι' αυτό είστε ενημερωμένοι. Και έρχομαι και παρακάτω. Έχει, νομίζω, αρκετή πληροφορία η τοποθέτησή μου σε σχέση και με τα νομικά ζητήματα. Θα γίνουμε όλοι σοφότεροι και θα είμαι και έτοιμος να ακούσω και τα αντεπιχειρήματα. Προσέξτε λοιπόν την ειρωνία, την ιστορική ειρωνία. Διότι η αμαρτωλή αυτή η ιστορία ξεκινάει από το 1989. Τότε που άνοιξε το πεδίο της ιδιωτικής τηλεόρασης. Και τότε ποιοι παίρνουν άδειες με ένα θολό νομικό τοπίο όπου γίνεται μία επιλογή στη βάση της οποίας υπάρχει το κριτήριο που λέει να υπάρχει εμπειρία στο χώρο του τύπου και της ενημέρωσης. Αποτέλεσμα, οι υπάρχοντες εκδότες παίρνουν άδειες. Την πρώτη άδεια την παίρνει η εταιρεία Τηλέτυπος, η οποία έβγαλε στον αέρα το Mega Channel το φθινόπωρο του 1989. Μέτοχοι: Χρήστος Λαμπράκης, Βαρδής Βαρδινογιάννης, Γιώργος Μπόμπολας, Κίτσος Στεγόπουλος, Αριστείδης Αλαφούζος. Πρωτοχρονιά του 90. Αντένα TV. Μέτοχοι: Μίνος Κυριακού, Άρης Βουδούρης, Γιάννης Πουρνάρας και Χρήστος Καλογρίτσας. Το θεσμικό κενό λοιπόν ήταν πλήρες. 3 χρόνια μετά δόθηκαν ειδικές άδειες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα.
αλλά και άδειες δικτύωσης περιφερειακών και τοπικών σταθμών. Οφείλω βέβαια να παραδεχτώ, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η πρώτη απόπειρα τακτοποίησης του τηλεοπτικού τοπίου γίνεται το 1995 με τον νόμο Βενιζέλου. Λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νόμου Βενιζέλου, ο κύριος Βενιζέλος απομακρύνεται από το Υπουργείο. Τι προβλέπει ο νόμος? Με απόφαση Υπουργού, προσέξτε και σημειώστε το, προκήρυξη συγκεκριμένου αριθμού αδειών, με απόφαση Υπουργού, θυμάστε τι κουβέντα είχαμε κάνει για τον αριθμό των αδειών και πόσο αντισυνταγματικό, το τι είχε εξτομιστεί και εναντίον μου από αυτό το βήμα δεν λέγεται. Επειδή λέγαμε ότι ο αριθμός των αδειών ελείψει εσουρού, έπρεπε να αποφασιστεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Προέβλεπε λοιπόν συγκεκριμένο αριθμό αδειών, τη χορήγησή τους και για πρώτη φορά διαγωνιστική διαδικασία από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Για πρώτη φορά ξεκινάει μία προσπάθεια εφαρμογής αυτού του νόμου το 1997, Υπουργός Δημήτρης Ρέπας. Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια καθυστερεί και ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος 5 χρόνια μετά, το 2002, επί Υπουργίας Χρήστου Πρωτόπαπα. Τα κανάλια λοιπόν συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς άδεια. 1 χρόνο μετά προκηρύσσεται καινούριος διαγωνισμός. Κατατέθηκαν 15 φάκελοι, άρχισε η επεξεργασία τους, αλλά μετά ήρθαν οι εκλογές του 2004. Θα σας εκπλήξω και παρακάτω, λέγοντάς σας ότι το 2007 ήρθε ο νόμος Ρουσόπουλου, ο οποίος νόμος Ρουσόπουλου και αυτός προβλέπει διαγωνισμό και αυτός επίσης καθιστά τον αριθμό των αδειών αντικείμενο υπουργικής απόφασης και έκανε και κάτι άλλο ο νόμος Ρουσόπουλου. Προέβλεπε ελάχιστο αριθμό εργαζομένων στα κανάλια. Σκεφτείτε σας παρακαλώ, εάν ήταν εδώ και ο πρόεδρός σας, εντάξει δεν θέλει λέει επειδή είναι η κυβέρνηση και δεν πρέπει να ανακατεύεται η κυβέρνηση μετά της Βουλής, θα μπορούσε και από το βουλευτικό έδρανο, προκαλεί λίγο θυμηθεία. Συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ας τον σκεφτούμε όλοι μαζί να εξτομίζει τις ουρανομίκες ανοησίες περί αορίστου και άπειρου αριθμού καναλιών τον κύριο Μητσοτάκη και περί σοβιετικού τύπου ρύθμισης εναντίον μας όταν βάλαμε το όριο των 400 εργαζομένων. Ο πρώτος εμπνευστής λοιπόν ήταν ο κύριος Ρουσόπουλος και καλώς έκανε. Είχε χαμηλό όριο, είχε 200 εργαζόμενους και δεν φτάνανε. Και καλώς εμείς το πήγαμε στο 400. Τι γίνεται όμως μετά, προσέξτε. Ποια είναι η ιστορία? Μετά ξεκινάνε οι αλλεπάλληλες παρατάσεις. Το κάτσα και βλέπουμε. Το Μάρτι του 7 δίνεται παράταση για τον Ιούνιο του 7. Τον Ιούλιο του 7 για το τέλος του 2007. Το Φλεβάρι του 2008 για τον Οκτώβριο του 2008. Το Δεκέμβριο του 2008 για τον Ιούνιο του 2009. Τον Ιούλιο του 2009 για τον Δεκέμβριο του 2009. Δεν θα πω το καθεξής. Το Μάρτι του 2010 και άλλη παράταση. Το Δεκέμβριο του 2010 και έρχεται ο τραπεζίτης πρωθυπουργός με μια μαγική κίνηση να δώσει παράταση επαόριστον. Άκουσον, άκουσον. Παράταση επαόριστον στη συνειδητή παραβίαση του συντάγματος. Αυτή ήταν η προτεραιότητα του τραπεζίτη πρωθυπουργού. Αυτή ήταν η ταπείνωση της ελληνικής δημοκρατίας. Η ταπείνωση του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο ήταν απονομιμοποιημένο και τα συμφέροντα το πατήσανε στο σβέρκο, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Και κερδίσανε για τον εαυτό τους πράγματα που δεν τους ανήκουν. Επαόριστο λοιπόν συνενεί η πολιτική ηγεσία σε επαόριστο παραβίαση του συντάγματος. Καινούριος νόμος έρχεται το 2013 και αυτός παίρνει παράταση για το 2014. Και η παράταση του 2014 του Γενάρη γίνεται παράταση μέχρι το τέλος του 2014, αλλά ο του θαύματος, και εδώ μπορεί να σας στεναχωρήσουμε, άλλη παράταση δεν δόθηκε, διότι στις 25 Γενάρη είχαμε την πολιτική αλλαγή που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της διακυβέρνησης. Όλες αυτές οι παρατάσεις είναι σε αντιδιαστολή με 4 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες σημειώνουν ότι η παράταση λειτουργίας χωρίς να έχουν προκηρυχθεί διαγωνιστικές
διαδικασίες αντίκειται στο Σύνταγμα. Παραβιάζονταν λοιπόν το Σύνταγμα συστηματικά, θα το καταθέσω στα πρακτικά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή έχω να καταθέσω αρκετά πράγματα στα πρακτικά, θα μου επιτρέψετε να τα καταθέσω όλα στο τέλος, γιατί θα χρειαστεί να σας ενοχλώ αρκετά και δεν είναι λειτουργικό. Λένε λοιπόν αυτές οι αποφάσεις ότι αυτή η παράταση αντιβαίνει τη θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου, από την οποία απορρέει η υποχρέωση του κράτους να εγγυάται υπέρ των πολιτών την πιστή εφαρμογή του νόμου και να προασπίζει τα δημόσια αγαθά, όπως είναι οι αριθμητικά περιορισμένες ραδιοσυχνότητες. Και αντιβαίνει την αρχή, την συνταγματική αρχή της ισότητας, επειδή οι παρανομήσαντες, οι ιδιοκτήτες των καναλιών, νέμονται τον τομέα της αγοράς τηλεοπτικών υπηρεσιών, η λειτουργία της οποίας συνδέεται με την κέρια σημασία σε μια δημοκρατική πολιτεία, άσκηση δικαιωμάτων του πληροφορείν και του πληροφορείτε. Αυτά για να δούμε ποιος δίνει σημασία και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα έρθω. Μην ανησυχείτε, έρχομαι και στο τι έγινε στη δική μας περίπτωση. Άρα, τι έχουμε. Και εδώ βρίσκεται το δράμα της δικής σας παράταξης. Η εφαρμογή του νόμου Ρουσόπουλου γίνεται επισήμως μια νομική και συνταγματική εκκρεμότητα. Από το 2007 που ψηφίστηκε μέχρι το 2015 που εμείς αναλαμβάνουμε τη διακυβέρνηση. Ποια ήταν λοιπόν η κατάσταση που παραλάβαμε? Μία διοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Την οποία, προσέξτε, έφτασαν για τους δικούς τους λόγους, διότι αυτή είναι η φύση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, τα δικά τους συμφέροντα κοιτάνε. Πρέπει να το γνωρίζουν τα πολιτικά κόμματα. Έφτασαν να τις τηλητεύουν ακόμα και οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών. 20 Σεπτεμβρίου του 2016, μετά το δικό μας διαγωνισμό, ο κύριος Γιάννης Βαρδινογιάννης δήλωνε στην Εξεταστική Επιτροπή Διερεύνησης νομιμότητας δανειοδότησης πολιτικών κομμάτων και εταιριών ΜΜΕ από τράπεζες της χώρας τα εξής. Ενδεχομένως να είναι παράνομο ότι δεν έγινε διαγωνισμός τότε. Έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή. Εμείς οι επιχειρηματίες ρισκάραμε τις περιουσίες μας σε προσωρινές άδειες. Τι αποκαλύπτει αυτό? Αποκαλύπτει μία μεθόδευση, μία σκόπιμη περιοχή, την οικοδόμηση μάλλον, μίας σκοπίμως παράνομης σκιώδους κατάστασης, στην οποία το πολιτικό σύστημα θα μπορούσε να εκβιάζει μονίμως και τις ιδιωτικές εταιρείες, με το καθεστώς παρανομίας στο οποίο τις είχε σπρώξει. Άλλο χαρακτηριστικό. Υπερχρέωση των καναλιών. Πράγματα και θάματα ακούστηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή, την οποία η δική μας πλειοψηφία ψήφισε και οργάνωσε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, που κατατέθηκαν στην ίδια την Εξεταστική Επιτροπή, οι επιχειρήσεις των ΜΜΕ της χώρας είχαν λάβει δάνεια 900 εκατομμυρίων ευρώ. Υπερχρεωμένα κανάλια χωρίς άδεια. Έτερο ζήτημα. Τέλη χρήση συχνοτήτων. Ψηφισμένα, νομοθετημένα. Δεν είχαν εισπράξει τίποτα. Η δική μας διακυβέρνηση εισέπραξε 45 εκατομμύρια ευρώ. Μήπως θα έπρεπε και εμείς να τα αναβάλουμε, να αναβάλουμε την εισπράξή τους με τις τροπολογίες της Βασιλόπιτας, 31 δωδεκάτου εκάστου έτους για την 31 δωδεκάτου του επομένου. Δεν το κάναμε αυτό. Τι άλλο παραλάβαμε? Παραλάβαμε και την ΕΡΤ κλειστή, που πέρα του δράματος των 2.500 ανθρώπων οι οποίοι είχαν μείνει στον δρόμο, η ΕΡΤ ήταν κλειστή όταν έγινε και ο διαγωνισμός για τον ψηφιακό πάροχο διανομής του τηλεοπτικού σήματος. Να μιλήσουμε για διαγωνισμούς παροδία. Εκεί υπήρχε μόνο ένα συμμέτοχος. Ποιος ήταν ο συμμέτοχος? Η εταιρεία που είχαν συστήσει ιδιοκτησίες των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Τι πρόνοιες είχε αυτός ο διαγωνισμός? Ότι δεν θα κηρύσσονταν άγωνος ακόμα και αν είχε έναν συμμετέχοντα. Και βεβαίως, προσέξτε τώρα, που αν είχαμε κάνει εμείς κάτι τέτοιο θα μας κρεμάγατε στα μανταλάκια, άλλαξαν οι όροι του διαγωνισμού εν πτήση. Δηλαδή, περιορίστηκε, έγινε λάστιχο ο χρόνος κατά τον οποίο ο ανάδοχος είχε την υποχρέωση να αναπτύξει το δίκτυο. Αποτέλεσμα, συμμετείχε μόνο η Digia. Και είχαμε φτάσει στο σημείο, ντροπή για μια δημοκρατική πολιτεία και ένα οργανωμένο κράτος, η δημόσια τηλεόραση να πληρώνει τον ιδιωτικό φορέα για να την μεταφέρει το σήμα της. Και αυτό λύθηκε με τη δική μας διακυβέρνηση.
Ποιο ήταν το τίμημα για αυτό το διαγωνισμό? Ας το πούμε τώρα έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο. 18 εκατομμύρια ευρώ για 15 χρόνια. Προσέξτε. Για το σύνολο της χώρας, το δικαίωμα διανομής σήματος, 18 εκατομμύρια ευρώ για 15 χρόνια. Δηλαδή, όποιος ήθελε να εκπέμψει σήμα, να το μεταφέρει και να το δει ο κόσμος, είτε περιφερειακός σταθμός, είτε πανελλαδικής εμβέλειας, πλήρωνε αυτή την εταιρεία, η οποία είχε το αποκλειστικό δικαίωμα διανομής σήματος. Κρατήστε τον αριθμό και συγκρίνετε αυτό το νούμερο με τα 35 εκατομμύρια ευρώ που πληρώνουν για κάθε άδεια οι τηλεοπτικοί σταθμοί αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσει την έκπτωση των 3.450.000, την οποία τους επιφυλάξατε για την τρέχουσα χρονιά και θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη. Κρατήστε όμως τον αριθμό και συγκρίνετε τον. Θέσεις εργασίας. Όταν αναλάβαμε, στα κανάλια δούλευαν 1.800 άνθρωποι τα ιδιωτικά και 600 στο μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ. 2.300-2.400 άνθρωποι συνολικά. Όταν έγινε η πολιτική αλλαγή του 2019, περίπου 3.000 άνθρωποι δούλευαν στα ιδιωτικά κανάλια, 2.300 στην ΕΡΤ και βεβαίως πάρα πολλοί κόσμος είχε απασχοληθεί και είχε βρει εργασία μέσω του προγράμματος της ενίσχυσης των οπτικοακουστικών παραγωγών, το οποίο θέσαμε σε εφαρμογή και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και από το Βήμα της Βουλής και τον προσωπικό φίλο αλλά και άξιο συνεργάτη, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον Λευτέρη τον Γκρέτσο, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική δουλειά και έφτιαξε για την Ελλάδα το καλύτερο πραγματικά σχήμα ενίσχυσης των οπτικοακουστικών παραγωγών, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα, με βάση το δικό μας νόμο, να έρχονται παραγωγές στην Ελλάδα, τις οποίες και εσείς έχετε δικαίωμα, μάλλον παίρνετε την ευκαιρία και τις διαφημίζετε ως δικές σας. Παραλάβαμε βεβαίως και ένα συνταγματικό αδιέξοδο. Το 2015, ενώ το Σύνταγμα προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχουν άδειες, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατά το Σύνταγμα αρμόδιο, δεν έχει νόμιμη σύνθεση. Από πού τεκμέρεται αυτό? Από το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί? Διότι τα κανάλια προσέφευγαν εναντίον προστίμων που τους επέβαλε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και κερδίζανε. Διότι αποφαίνονταν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι το ΕΣΟΡΟΥ δεν έχει νόμιμη σύνθεση. Γιατί δεν έχει νόμιμη σύνθεση? Διότι ζούσε με τις παρατάσεις θητειών των μελών του. Αυτή ήταν μία από τις σοβαρές νάρκες, τις οποίες έπρεπε να βγάλουμε από τη μέση και θα καταθέσω στα πρακτικά τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει τις προσφυγές των τηλεοπτικών σταθμών απέναντι σε πρόστιμα τα οποία έχει επιβάλει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δεν έχει νόμιμη σύνθεση. Φανταστείτε, με εκείνη τη σύνθεση να είχαμε αποπειραθεί να κάνουμε διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Ούτε απ' έξω από το ΣΤΕ δεν θα παίρνεγε. Εδώ πέφτανε τα πρόστιμα. Πάμε παρακάτω. Ξεκινάει λοιπόν η προσπάθεια συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Θυμίζω ότι στην αρχική του εκδοχή, ο 43-39, προέβλεπε τη διεξαγωγή διαγωνισμού από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν εφήβραμε τον τροχό, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Το λέω ευθαρσώς. Πατήσαμε πάνω στον νόμο Βενιζέλου και Ρουσόπουλου. Αλλά είχαμε και μια επαναστατική ιδέα να εφαρμόσουμε τον νόμο. Διότι ψηφίζονταν νόμοι από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ποτέ δεν εφαρμόζονταν. Αυτό ήταν που ενόχλησε. Τι ακολούθησε? Ακολούθησαν αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για να συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, 6 τον αριθμό. Προσέξτε λοιπόν τι έκανε η δική σας παράταξη μπροστά σε αυτό το συνταγματικό αδιέξοδο. Στην αρχή ζήτησε παράταση για να τελειώσουν τα ισοκομματικά σας. Και είχε ψιθυρίσει και είχε δεσμευτεί και ο κύριος Μητσοτάκης ότι να τελειώσουμε με την εκλογή αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και μετά θα κάτσουμε να συγκροτήσουμε και ο Μημεράκης. Μου είχε διαφύγει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό διακινούνταν. Είχαμε λοιπόν την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στις 19 Ιανουαρίου του 2016 η θέση της Νέας Δημοκρατίας διατυπώνεται ως εξής: υφίσταται και υφέρπει, λέει ο εκπρόσωπός της, ένα μεγάλο θέμα αρχής. Κυρίως οι αρμοδιότητες του Υπουργού, όπως προβλέπονται στο σχετικό άρθρο, να μην κουράζω, που
προβλέπει τον αριθμό των αδειών να είναι αντικείμενο υπουργικής απόφασης. Ξεχνάει βέβαια ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι το ίδιο πράγμα ακριβώς προέβλεπε και ο νόμος Ρουσόπουλου. Δεύτερη συνεδρίαση, Φεβρουάριος του 2016. Άκαρπη. Η Νέα Δημοκρατία αποφασίζεται τους ίδιους λόγους. Την επόμενη της συνεδρίασης αυτής, ο κύριος Στραγάκης λέει, κατά λέξη, «Χθες έγινε ψηφοφορία για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αλλά όσες ψηφοφορίες και να γίνουν, τα 4/5 δεν πρόκειται να τα πιάσει ποτέ η κυβέρνηση». Η κυβέρνησή μας δηλαδή. «Όπως φαίνεται, ούτε για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ούτε για τις άλλες ανεξάρτητες αρχές». Αυτή ήταν η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας, προσέξτε. Όχι μόνο έχει τα χέρια της λερωμένα και τη φωλιά της λερωμένη, επειδή ιστοδυναικές ήμασταν σε ένα πεδίο αρρύθμιστο παραβίασης του Συντάγματος, αλλά δηλώνει ρητά ότι δεν θα συμβάλλει. Άκαρπη βεβαίως και η τρίτη συνεδρίαση στις 9 Φεβρουαρίου του 2016, 19 Οκτωβρίου μετά τον διαγωνισμό των αδειών. Εκκρεμούσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης του Αντένα κατά της απόφασης μετάβασης των αρμοδιοτήτων του διαγωνισμού στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Η αντιπολίτευση ζήτησε αναβολή μέχρι να αποφανθεί το ΣΤΕ. Στις 26 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίζει με οριακή πλειοψηφία, 14-11, μάθαμε και από τα μέσα ενημέρωσης, ότι ο διαγωνισμός έπρεπε να επαναληφθεί από το ΕΣΟΡΟΥ. Θρίαμβος για τη Νέα Δημοκρατία. Κατέπεσε ο νόμος. Στραπατσαρίστηκαν, διασύρθηκαν και τι δεν ακούσαμε. Έρχεται όμως η αλήθεια σε λίγο. Καθίστε και κάτι υπομονή. 31 Οκτωβρίου άλλη μια συνεδρίαση όπου δεν έγινε, δεν επετέχθη πλειοψηφία και βεβαίως βγαίνει λευκός καπνός τη 10η Νοεμβρίου του 2016 και έχουμε νόμιμη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μετά από 10 χρόνια. Σας είπα και πριν ότι το τηλεοπτικό τοπίο αυτή τη στιγμή και οι τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούν με βάση τον νόμο 4339. Ενημερωθείτε. Μην εξτομίζετε ανοησίες από αυτό εδώ το βήμα. Μην λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Εδώ θα το καταθέσω στα πρακτικά. Ζητήστε να πάρετε μια φωτοτυπία. Είναι οι τηλεοπτικές άδειες. Αυτές είναι οι τηλεοπτικές άδειες. Νάτες. Είναι το ΦΕΚ των τηλεοπτικών αδειών. Ξέρετε τι λέει στο άρθρο 4. Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 1 έως 15 του 43-39 του 15, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και στο κάτω-κάτω, εάν είχατε ίχνος ειλικρίνειας σε σχέση με αυτά που λέγατε όταν ψηφίζαμε εμείς αυτό το νόμο, γιατί δεν άρχισε να τον καταργήσετε. Και δεν σηκώνεται έτσι ένα ωραίο πρωί ο κύριος Μητσοτάκης να φορέσει και το ωραίο του χαμόγελο και να πει παιδιά τα κανάλια 24 από αύριο, όπως είχα πει το 2016. Τι τους κάνετε τους 158, δεν κατάλαβα. Να σας πιστεύει ο κόσμος όταν είστε αντιπολίτευση ή θα λέτε μονίμως αλλαντάλλων όπως κάνετε σε όλα τα θέματα. Σε ποια γραμμή βέβαια κινείστε με άνεση, παρόλο που στην τελική την εκδοχή ψηφίσατε 8 άρθρα εσείς από τον 43-39 και 11 το κίνημα αλλαγής, νομίζω τότε δημοκρατική συμπαράταξη. Σε ποια κατεύθυνση όμως κινείστε? Κινείστε στην κατεύθυνση απομείωσης των δικαιωμάτων και των εργαζομένων και του δημοσίου. Πάμε τώρα στο διαγωνισμό. Και εκεί θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που συνέβαλαν τα μέγιστα. Θα χρειαστώ και άλλο χρόνο, κυρία Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη. Και εκεί θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που συνέβαλαν τα μέγιστα για τη διεξαγωγή αυτού του διαγωνισμού. Και τον Λευτέρη τον Κρέτσο, αλλά και τους ανθρώπους της Επιτροπής του Διαγωνισμού, οι οποίοι βρίσκονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη δικαστικής διερεύνησης, με τις πλάτες της δικές σας. Θεωρώ ότι είναι μια πράξη απόλυτης πολιτικής δειλίας, διότι και εγώ προσωπικά και τα μέλη της κυβέρνησης σας είχαμε πει από την αρχή ότι εάν θέλετε να αναζητήσετε ευθύνες, εδώ είμαστε εμείς. Και το να κάνετε επιθέσεις ως πολιτική ηγεσία στους δημόσιους λειτουργούς όταν τολμούν και βάζουν το δημόσιο συμφέρον πάνω από το μερικό ιδιωτικό συμφέρον είναι ένα πράγμα ανήθικο. Και αυτό είναι ένα στίγμα που θα σας ακολουθεί. Έχετε καιρό να το μετανιώσετε και να αλλάξετε ρότα.
Τι έγινε σε αυτόν τον διαγωνισμό λοιπόν, τον οποίο τον έχετε καθυβρίσει σε όλους τους τόνους εδώ και 4 χρόνια. Για να διασφαλίσουμε την απολύτη διαφάνεια, προβλέψαμε τη δυνατότητα ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών, τη δυνατότητα προσβολής αποφάσεων της διοίκησης. Ξέρετε πόσες προσφυγές έγιναν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πόσες αιτήσεις αναστολής και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων? Πάνω από 80. Το ακούτε? Πάνω από 80. Από όλους εναντίον όλων. Από όλους εναντίον της διοίκησης. Και τι έλεγε το ΣΤΕ σε όλες αυτές τις φάσεις? Προχωρήστε. Και για τις 80. Θα έρθουμε και παρακάτω. Για να καταλήξουμε δε στον αριθμό των αδειών, και εδώ θα ευθυμίσουμε νομίζω όλοι μαζί, απευθυνθήκαμε στο Ινστιτούτο Φλωρεντίας. Το θυμάστε? Ε? Θυμάστε? Θυμάστε τι μας λέγατε? Ενημερώστε και την κυρία Κεραμέως, διότι πριν από λίγες μέρες έδωσε και 7 υποτροφίες για παιδιά να πάνε να σπουδάσουν στο Ινστιτούτο Φλωρεντίας. Είστε υποκριτές, κύριε. Είστε υποκριτές. Με ένα κάρο άσχετους δημοσιολογούντες εκείνο τον καιρό, υποβιβάσατε και συκοφαντήσατε ένα Ινστιτούτο το οποίο συνεργάζεται συστηματικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να πείτε τι, ότι εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουμε και δεν ξέρουμε που πατάμε και δεν ξέρουμε που βασιζόμαστε και ότι τα βγάζουμε από το στομάχι μας. Αυτά, αυτές ήταν οι αφηγήσεις σας. Και τώρα φτάσατε, μπράβο στην κυρία Κεραμέως, σε αυτό είμαι μαζί της 100%, στα άλλα δεν είμαι, στα 2 εκατομμύρια της Cisco και στο δωράκι των μεταδεδομένων. Αυτό θα έχουμε πάρα πολύ καιρό νομίζω να το συζητήσουμε, αλλά στο γεγονός ότι τολμά να κάνει την μεγάλη υπέρβαση για την παράταξή σας και να δώσει υποτροφίες για νέα παιδιά για το Ινστιτούτο Φλωρεντίας, πραγματικά θέλω να το καλωσορίσω και να της πω να δώσει και άλλες και άλλες και άλλες, γιατί είναι ένα ξεχωριστό Ινστιτούτο και πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε εκεί με υποτροφία θα μπορέσουν να κοσμήσουν μετά από τη θητεία τους εκεί και την ελληνική διοίκηση, αλλά ακόμα ενδεχομένως και τον ιδιωτικό τομέα. Μπράβο λοιπόν στην κυρία Κεραμέως. Μελέτη και σχεδιασμούς της δημοπρασίας. Και εκεί και τι δεν ακούσαμε? Τους κλειδώσατε, τους βασανίσατε, τους... και τι δεν ακούσαμε πραγματικά? Η δημοπρασία σχεδιάστηκε με βάση την εμπειρία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, η οποία είχε δημοπρατήσει στο παρελθόν κομμάτια του φάσματος και με βάση μελέτη 2 καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι οι άνθρωποι εξειδικεύονται στο σχεδιασμό δημοπρασιών. Πού έπρεπε να απευθυνθούμε, σε καμιά χαρτορίχτρα? Με απόλυτο σεβασμό το λέω στους ανθρώπους που πιστεύουν και διακονούν αυτή την υπηρεσία. Σχεδιάσαμε λοιπόν μια δημοπρασία. Καταθέτω και την μελέτη στα πρακτικά, εάν θέλετε. Τα μέχρι τώρα. Καταθέτω λοιπόν και τη μελέτη στα πρακτικά. Το λογισμικό της δημοπρασίας. Και τι δεν ακούσαμε γι' αυτό? Ποιος το ανέπτυξε, βρε παιδιά, το λογισμικό της δημοπρασίας? Η Singular Logic. Ποια είναι η Singular Logic? Η εταιρεία που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των εθνικών, των ευρωπαϊκών, των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών. Ούτε από εκεί έμπαζε. Ούτε από εκεί μπορέσατε να πιαστείτε. Για την τιμή εκκίνησης. Για την τιμή εκκίνησης κινηθήκαμε με βάση την εισήγηση της εταιρείας Deloitte, η οποία, εντάξει, νομίζω καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν είχε καμία σημασία, διότι στα 3 εκατομμύρια τιμή εκκίνησης για ένα αγαθό το οποίο κατέληξαν πολίτες 40, 50 και 70 εκατομμύρια ήταν μια πάρα πάρα πολύ συντηρητική εκτίμηση. Ακυρώνεται λοιπόν ο διαγωνισμός. Και τι γίνεται όταν έχει συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Βγαίνει με ομόφωνη απόφασή του και τι λέει? Ότι η μοναδική προσπάθεια αποτίμησης του αγαθού που λέγεται τηλεοπτική άδεια ήταν ο διαγωνισμός του 2016. Και λαμβάνοντας υπόψη τον διαγωνισμό του 2016, λέει ότι δημοπρατεί 7 άδειες για 35 εκατομμύρια ευρώ τη μία. 7 άδειες επί 35, 245 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα είχαμε μαζέψει εμείς? 246. Τι έκανε λοιπόν με ομόφωνη απόφασή του το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Ήρθε να πει ότι καλώς διεξήχθη ως προς την εσωτερική του λειτουργία ο διαγωνισμός του 2016 και τον εμπιστεύεται για να αποτιμήσει το αγαθό των τηλεοπτικών αδειών. Καταθέτω και αυτή
την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στα πρακτικά με την υπογραφή του κύριου Κουτρομάνου, όπου σε ερώτημά μας απαντά ότι προτείνει τη δημοπράτηση 7 αδειών προς 35 εκατομμύρια ευρώ τη μία. Είπε το ΕΣΟΥΡΟΥ ότι ο διεξαχθής κατά το παρελθόν έτος διαγωνισμός και τα αποτελέσματά του λοιπόν είναι ένας πολύ σοβαρός οδηγός. Να σας πω και μια λεπτομέρεια έτσι λίγο γαργαλιστική. Τα 35 εκατομμύρια ήταν τιμή εκκίνησης. Τι είπε δηλαδή το ΕΣΟΥΡΟΥ? Το ελάχιστο που δικαιούται να προσδοκά το ελληνικό κράτος είναι 250 εκατομμύρια ευρώ για τις άδειες. Έρχεται και μια άλλη δικαίωση όμως μετά. Για αυτόν τον διαγωνισμό. Από πού? Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι τι κάνουν τα ιδιωτικά κανάλια? Προσφεύγουν ενάντια στην απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που λέει ότι η τιμή εκκίνησης είναι 35 εκατομμύρια. Προσφύγανε λοιπόν ξανά στο Συμβούλιο της Επικρατείας και λένε αλίμονο. Είναι πολλά τα 35 εκατομμύρια για τιμή εκκίνησης. Και τι απαντάει το Συμβούλιο της Επικρατείας, κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και να προσέχετε όταν το επικαλείστε, ειδικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, απαντά ότι κύριοι προσφεύγοντες, εσείς οι ίδιοι έχετε αποτιμήσει το αγαθό στα 250 εκατομμύρια και το να μας λέτε ότι τιμή εκκίνησης 35 είναι πάρα πολύ δεν στέκει και απορρίπτει την προσφυγή τους. Καταθέτω λοιπόν στα πρακτικά και αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα λέω όλα αυτά για να προσέχετε όταν έρχεστε εδώ πάνω και το παίζετε δικαιωμένοι για το θέμα της τηλεόρασης. Διότι δεν σας έμεινε τίποτα άλλο. Σας έμεινε ένας αποτυχών, ο οποίος 4 χρόνια μετά έρχεται και ισχυρίζεται πράγματα αντιφατικά. Και έρχομαι και στην ουσία σιγά σιγά της πρότασής σας. Εμείς παραδώσαμε και ανοιχτή την ΕΡΤ και ρυθμισμένο το τηλεοπτικό τοπίο και πάρα πολύ ισχυρές προϋποθέσεις για την απασχόληση, τις οποίες πολεμάτε νυχθημερών και προσπαθείτε να τις βγάλετε από τη μέση. Και όπως είχα την ευκαιρία να πω πιο πριν, με αισθητά αυξημένη την απασχόληση σε όλα τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Εισπράξαμε και το φόρο διαφήμισης και τα τέλη χρήσης συχνοτήτων. Θα καταθέσω στα πρακτικά την αλληλογραφία που είχα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία μας λέει ότι μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2018 ήταν οι εισπράξεις στα 160 εκατομμύρια ευρώ και είμαι βέβαιος ότι μέχρι την πολιτική αλλαγή, μέχρι τον Ιούλιο του 2019, θα είχαν υπερβεί τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μιλάω για τα λεφτά από τις άδειες, μιλάω για φόρο διαφήμισης και τέλη χρήσης συχνοτήτων. Μιλάω για φόρους ψηφισμένους, των οποίων την εισπράξη αναβάλλατε κάθε χρόνο. Στα πρακτικά. Και συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Καταφέραμε βεβαίως να αναστήσουμε και την ελληνική μυθοπλασία. Είχαμε 0 σύριαλ, επιτρέψτε μου να το πω και αυτό. Τα παιδιά μας βλέπανε Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή και κάποια σύριαλ τα οποία παράγονταν κατά το μέγιστο βαθμό στην Κύπρο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ελληνική μυθοπλασία έχει στην κυριολεξία αναστηθεί. Τα σύριαλ είναι πολλά. Θέλουμε να είναι πολλά. Δουλεύει πολλής κόσμος στην ελληνική οπτικοακουστική παραγωγή. Πολλές ξένες παραγωγές έχουν έρθει και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα μας βρείτε στη θέση της επισπεύδου σας αντιπολίτευσης. Θα σας ζητήσουμε δηλαδή αυτό το πρόγραμμα να το διατηρήσετε, να το ενισχύσετε, να το χρηματοδοτήσετε, διότι η δημιουργική βιομηχανία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι το απόλυτο θύμα της κρίσης στην οποία η παράταξή σας μας έχει βάλει. Ερχόμαστε λοιπόν και σας λέμε ότι εμείς αυτά κάναμε στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ανοίξαμε την ΕΡΤ, ρυθμίσαμε τα πανελλαδικά κανάλια, βάλαμε τη δίκαιη φορολόγηση, προστατέψαμε τις θέσεις εργασίας και εσείς, αντί να ζητήσετε μία συγγνώμη για τα χρόνια της απραξίας και την εκ των υστέρων βεβαίως δικαίωσή μας, όπως σας παρουσίασα, με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις και της ανεξάρτητης αρχής και του ανώτατου δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, στείνεται μια κακόγουστη φάρσα καθοδηγούμενη από εθελοδουλεία, θράσος και περιφρόνηση για το δημόσιο συμφέρον. Αναμειγνύεται σε μια αντιδικία επιχειρηματιών,
και μάλιστα παίρνετε το μέρος ενός εκ των δύο, του κύριου Καλογρίτσα. Περιλαμβάνετε στη διάτρητη και αστεία πρότασή σας μόνο όσα σας διευκολύνουν. Παρακάμπτετε τις αντιφάσεις του κύριου Καλογρίτσα στις διάφορες καταθέσεις του, αλλά και του μάρτυρα, τον οποίο ο ίδιος κάλεσε να καταθέσει και ο οποίος έχει πει σε όλους τους τόνους ότι ήταν ο αποκλειστικός, μόνιμος και συνεχής διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο εταιριών, του κύριου Τόμπρα, ο οποίος έχει πει ότι ο ένας δεν μίλαγε αγγλικά και αραβικά και ο άλλος δεν μίλαγε ελληνικά, οπότε χρειάζονταν και μεταφραστή μεταξύ των άλλων για να έχουν τη δυνατότητα να συνεννοούνται. Τι άλλο αγνοείτε? Και αυτό μου κάνει εντύπωση πραγματικά, δηλαδή πήρατε το φάκελο της ηχογραφίας, ασχολήθηκαν νομικοί και είπανε, κοίταξε να δεις, υπάρχει μια απόφαση του Διευθυντικού Δικαστηρίου της Ελβετίας, στην οποία έχουν συμφωνήσει και δύο να προσφύγουν έτσι και υπάρξει διαφωνία επί της εφαρμογής της σύμβασης, θα τη βάλουμε στην άκρη, δεν έχει καμία σημασία. Και τι άλλο δεν έχει σημασία? Το γεγονός ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών έχει καταστήσει αυτή την απόφαση εκτελεστή. Ούτε αυτό έχει σημασία, δεν αναφέρεται καν. Μα δεν τρέπεστε λιγάκι? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Έρχεστε να μας πείτε ότι πήρατε το φάκελο, τον μελετήσατε, λέγατε πράγματα και θάματα και καταλήξατε ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αγνοήσετε. Μπράβο σας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Υπάρχουν δηλαδή αποφάσεις δικαστηρίων του διεθνούς και απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία καταρρύπτει τη βασική επιχειρηματολογία του ενός και μοναδικού, ή μάλλον του μισού μαρτυρά σας, γιατί τα άλλα μισά που λέει δεν σας συμφέρουν. Και αυτά αποφασίζετε να αναγνωρίσετε. Είναι λογικό νομίζω βέβαια, διότι δικηγόρος του είναι ο κύριος Λοβέρδος, του κύριου Καλογρίτσα, και συνεργάτης του εδώ και χρόνια ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έτσι δεν είναι, της GPO. Ο πρώην υπουργός μας των εσωτερικών. Διάβασα και κάποια έτσι πιπεράτα. Να διερευνηθεί, λέει, η διαδρομή του χρήματος. Να διερευνηθεί. Α, όχι, θα σας πω. Θα σας πω, κύριε Πλεύρη, μην ξανίσταστε. Μισό λεπτό. Τα χρήματα τα οποία κατέθεσαν για το διαγωνισμό οι εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν ήταν από εγγυητικές επιστολές ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για την νομιμότητά τους έχει εγγυηθεί ο ρυθμιστής του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Αν θέλετε κάποιο μάρτυρα λοιπόν στην προαποφασισμένη σας προανακριτική, πρώτον να φέρετε τον κύριο Στουρνάρα. Για να μας πει αν υπήρχαν χρήματα από νόμιμες ή παράνομες δραστηριότητες. Και αν υπονοήσει ότι υπήρχε κάτι τέτοιο, πρώτος εγώ θα προσφύγω στη δικαιοσύνη εναντίον του. Διότι αυτό είχαμε ζητήσει εμείς. Είχαμε ζητήσει οι εγγυητικές επιστολές να είναι από ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα ή από ιδρύματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Και εκεί ο ρυθμιστής λοιπόν έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Πάμε παρακάτω. Αγνοείται τις θέσεις βεβαίως των ανθρώπων του κατασκευαστικού κολοσσού και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που λέει ότι ακόμα και μετά τη στιγμή που ο κύριος Καλογρίτσας κηρύχθηκε έκτοτος επειδή δεν κατέβαλε τα χρήματα, είχαν συζητήσεις, ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αλλά και συναντήσεις για να δουν πώς θα συνεργαστούν στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό δεν είναι στοιχείο που σας απασχολεί? Δεν βάζει ερωτηματικά, δεν επερωτά τη θέση του βασικού σας μάρτυρα? Δεν θεωρείτε ότι ενδεχομένως να έχει κάποιο κίνητρο κι αυτός, έτσι λίγο πιο ταπεινό? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτό να το αγνοείτε? Ισχυρίζεται λοιπόν στο υπόμνημα ότι δεν είχε λεφτά να βάλει. Στη δήλωση που έβγαλε όμως όταν αποσύρθηκε, μάλλον όταν απευλήθη από το διαγωνισμό, είπε ότι χάνει ο ίδιος 3 εκατομμύρια. Ισχυρίστηκε ότι δεν έχει λεφτά να βάλει, αλλά ο μάρτυράς του λέει ότι είχαν συμφωνήσει από κοινού με τον ξένο κολοσσό να βάλουν από 25 εκατομμύρια. Ούτε αυτό σας έκανε εντύπωση? Διέλαθε της προσοχής σας και αυτό το στοιχείο? Δεν υπάρχει ούτε αυτό πουθενά. Πάμε παρακάτω. Τα χρήματα λέει πήγαν στο ντοκουμέντο. Εδώ ατυχήσατε. Τα είπε και ο Γιάννης Ραγκούσης πριν, τα είπε και ο Μάριος Οκάτσης. Θα διαβάσω εγώ αυτολεξί το πρώτο θέμα. Δεν θα κάνω κάτι άλλο.
στις 8 Δευτέρου του 2017, λέει το πρώτο θέμα, σε μια εποχή δηλαδή που ο Καλογρίτσας έχει χάσει λόγω αφαιρεγγιότητας τηλεοπτική άδεια, καταχωρείται στο γεμί ανακοίνωση της εταιρείας για τροποποίηση του καταστατικού. Πρώτον, αλλάζει το όνομα και μετονομάζεται σε Media Doc. Δεύτερον, ανακοινώνεται ότι η εταιρεία προχωρά σε απομείωση κεφαλαίου και επιστροφή των εδρητών στον μοναδικό του μέτοχο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ακολουθούν και βεβαίως άλλες μειώσεις κεφαλαίου. Καταθέτω στα πρακτικά και τη δήλωσή του όταν απεσήρθη και βεβαίως το δημοσίευμα του πρώτου θέματος που λέει ότι η εταιρεία προχώρησε σε αλλεπάλληλες μειώσεις κεφαλαίου. Να μην αναφερθώ βέβαια και σε άλλες αντιφάσεις που λέει ότι του είπαμε να δώσει τις μετοχές στο Βαξεβάνη και σε 15 μέρες πάει και αλλάζει την καταθεσή του και λέει όταν έλεγα μετοχές δεν εννοούσα μετοχές αλλά κάποιο μέρος του ενεργητικού το οποίο πάλι μου είπανε να το παραδώσω κτλ. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι τώρα νομίζω ένα χαρακτηριστικό του πόσο σοβαροί είναι αυτοί οι ισχυρισμοί πάνω στους οποίους έχετε στήσει αυτή την γελία πραγματικά ιστορία. Δεν έχει καμία αναφορά βεβαίως στην απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου η πρότασή σας, η οποία στη σελίδα 33 λέει «Η αιτούσα δεν ανταποκρίθηκε στη σχετική με το βάρος της απόδειξης υποχρέωσή της, ισχυριζόμενη απλώς σε μία πρόταση και χωρίς καμία απόδειξη ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ψεύτικη συμφωνία. Κατά συνέπεια, η συμφωνία δεν μπορεί να θεωρηθεί άκυρη συμφωνία κατά το εφαρμοστέο ελβετικό ουσιαστικό δίκαιο». Και υπάρχει και άλλο ένα επιχείρημα. Κρατηθείτε, ισχυρίζεται ότι η συμφωνία είναι εικονική επειδή ο υπογράφων από τη μεριά της ελληνικής εταιρείας δεν μιλούσε την αγγλική. Το αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή πάει και λέει ότι η συμφωνία που υπέγραψα είναι άκυρη επειδή ο υπογράφων δεν ξέρει αγγλικά. Διέλαθε της προσοχής σας, φαντάζομαι, και αυτό δεν το παρατηρήσατε. Είχατε κάνα δύο μήνες το φάκελο μπροστά, αλλά δεν είχατε την τύχη να πέσετε πάνω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Και έρχεται και το μονομελές πρωτοδικείο και λέει «Αναγνωρίζει και κηρύσσει εκτελεστής στην ελληνική επικράτεια την διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε στη Γενέβη της Ελβετίας κτλ. Κτλ. Έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου και καταθέτω στα πρακτικά και την απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών. Πάμε παρακάτω. Ποιος είδε, τι είπε ο παπάς, τι τους έταξε, τι τους ζήτησε. Όλους τους έχω δει, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και τον κύριο Βαρδινογιάννη και τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Κυριακού και τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Καλογρίτσα και τον κύριο Βαρδινογιάννη και τον κύριο Αλαφούζο και τον κύριο Κοντομινά και τον κύριο Βριώνη. Όλοι. Όλοι όσοι ήταν στην αγορά στην αρχή ζητούσαν να μην γίνει διαγωνισμός και να μην μπει άλλο στην αγορά. Να μην γίνει αδειοδότηση γιατί θεωρούσαν ότι έχουν άδειες. Μετά όταν κατάλαβαν ότι θα επιμείνουμε, ζήτησαν αν γίνει αδειοδότηση να μην γίνει διαγωνιστική διαδικασία. Όταν κατάλαβαν ότι θα επιμείνουμε εκ νέου, ζήτησαν αν τελικά γίνει να μην υπάρχει τίμημα για τις άδειες και αν υπάρχει τίμημα για τις άδειες να είναι πολύ χαμηλό. Μετά το διαγωνισμό. Μετά το διαγωνισμό όσοι πήραν άδεια έλεγαν ότι εξαιρετικός διαγωνισμός γιατί πρέπει να αλλάξει κάτι και όσοι δεν είχαν πάρει άδεια έλεγαν καταστροφή, πρέπει να βγουν και άλλες άδειες, να ακυρωθεί ο διαγωνισμός, να πάει στην εξορία ο παπάς, δεν ξέρω, διάφορα. Αυτά δεν μας κάνουν εντύπωση, ειδικά στην πολιτική σχολή τη δική μας. Ξέρουμε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες μονίμως θα κοιτάνε το μερικό ιδιωτικό του συμφέρον. Ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο για την πολιτεία? Αυτό το μερικό ιδιωτικό συμφέρον να μην κάμπτει το συλλογικό, το κοινωνικό συμφέρον. Και εκεί ήμασταν ακλόνητοι, και αυτό ήταν που ενόχλησε. Και γι' αυτό τώρα ξεσηκώνεται εν μέσω θυέλης αυτή τη γελία, ανυπόστατη και διάτρητη ιστορία. Διότι έτσι είχατε μάθει. Έτσι είχατε μάθει. Πώς να το κάνουμε? Ήταν καιρός όπου όλοι οι προσωρινοί υπερθεματιστές και οι επιλαχόντες έκαναν μεταξύ τους συναντήσεις και συζητήσεις για τις δυνατότητες συνεργασίας τους. Και είναι απολύτως λογικό, διότι υπήρχαν δύο εταιρείες οι οποίες είχαν άδεια και δεν είχαν κανάλι και δύο εταιρείες οι οποίες είχαν κανάλι και δεν είχαν άδεια. Φυσική ροπή.
τον κανόνα της αγοράς που έπρεπε και εσείς να μας τους διδάσκετε, όχι να τους μαθαίνουμε έτσι από τις δικές μας διδαχές. Έτσι δεν είναι? Και συναντιόντουσαν όλοι με όλους. Μαρινάκης, Καλογρίτσας, Κοντομινάς, Βριώνης έκαναν συναντήσεις και συζητούσαν πιθανές συνεργασίες. Και εμείς ενθαρρύναμε οποιαδήποτε λύση θα μπορούσε να διασώσει θέσεις εργασίας. Τι έπρεπε να κάνουμε? Να πούμε κόφτε το λαιμό σας και να μείνει κόσμο στον δρόμο? Όπως μας κατηγορούσατε εσείς ότι θα μείνει κόσμο στον δρόμο και αποδείχθηκε ότι εμείς διπλασιάσαμε την απασχόληση. Αυτό θα σας ικανοποιούσε? 18 Οκτωβρίου, mononews.gr. Ποιος την υπαγόρευσε αυτή τη συνάντηση? Μαρινάκης, Κοντομινάς συναντιούνται και συζητούν πιθανότητα συνεργασίας. 2 Δεκεμβρίου του 2016, από το site ενημέρωση24.gr. Μαρινάκης, Κοντομινάς, Βριώνης συναντιούνται και συζητάνε ενδεχόμενο συνεργασίας. Ποιος την υπαγόρευσε? 31 Αυγούστου, συνάντηση Καλογρίτσα, Βριώνη, πριν το διαγωνισμό κιόλας. 9 Οκτωβρίου, το ποντίκι.gr, συνάντηση Κοντομινά Καλογρίτσα. Αλλά και αργότερα, λίγο πριν δώσει τις άδειες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τον Ιούλιο του 2017, διαβάζουμε ότι στην έγκλη του Ζαπίου συναντήθηκαν ο κύριος Κοντομινάς, ο κύριος Βαρυνογιάννης και ο κύριος Κυριακού. Έχουμε λοιπόν εδώ, να σας καταθέσω και τα δημοσιεύματα, έτσι για να είμαστε και βέβαιοι ότι θα έχετε πρόσβαση, να βεβαιωθούμε ότι θα έχετε και πρόσβαση, γιατί φαίνεται ότι τις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο δεν τις πολύ αξιοποιείτε. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Εσείς στηρίζεστε στη μαρτυρία ενός ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος. Για ποιο λόγο? Επειδή ο διαγωνισμός αυτός είχε πάρα πολλά φίλτρα. Σκεφτείτε τους διαγωνισμούς που κάνετε εσείς και πείτε μου εάν είχαμε την τυπική υποχρέωση να ορίσουμε προσωρινούς υπερθεματιστές. Γιατί να μην ορίζαμε οριστικούς υπερθεματιστές? Γιατί να μην πηγαίναμε, εάν θέλαμε τόσο πολύ να δώσουμε κανάλι στον κύριο, στην αρχική λύση που μας προτείνανε οι καναλάρχες? Κανένας διαγωνισμός, ένα χαμηλό τίμημα, φέρτε ρε παιδιά 5-6-7 εκατομμύρια ο καθένας, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Γιατί να μην το κάναμε αυτό? Υιοθετείτε άκρητα τους ισχυρισμούς του και δεν έχετε καταλάβει, προσέξτε, ότι αυτή η γραμμή πλεύσης μπορεί να δείξει και αλλού. Γιατί ο κύριος Καλογρίτσας είναι μέτοχος της GPO κατά 60% με μέλη της οικογένειάς του και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, και εκείνο τον καιρό ήταν ο κύριος Θοδωρικάκος. Και ο κύριος Θοδωρικάκος, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, είναι επισήμως σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη ακόμα και πριν την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε τι θα περίμενα από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας? Ας το κάνει μέσω του κύριου Πλεύρη. Αν δεν έχει τα μούτρα να έρθει ο ίδιος εδώ πέρα, να καταθέσει όλες τις συμφωνίες που έχει κάνει με την GPO και τον κύριο Θεοδωρικάκο προσωπικά στα πρακτικά της Βουλής. Όλες. Να μας πει πότε ξεκίνησε να το συμβουλεύει, να μας πει πόσο τον πλήρωσε, για να ξέρουμε και εμείς τι ήξερε και ο κύριος Καλογρίτσας. Εκτός και αν ο διευθύνων σύμβουλός του δεν τον ενημέρωνε για τα τεκτενόμενα τη συνεργασία του με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην παραξενεύεστε, ήταν και πριν την εκλογή του και μάλιστα τότε είχε βουήξει η πολιτική και η δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ ότι ο Τάκης Θεοδωρικάκος είχε προβλέψει για το 53-47 με το οποίο κέρδισε ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Μημαράκη. Και από εκεί βεβαίως η σχέση τους έγινε άρρηκτη μέχρι και την υπουργοποίηση του κύριου Θεοδωρικάκου. Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο. Πάμε στα βοσκοτόπια, τα λεγόμενα, μάλιστα. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Τι ζήταγε ο διαγωνισμός? Ζήταγε να παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες ότι έχουν περιουσία μεγάλης αξίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Και ζήταγε βεβαίως, στο επόμενο στάδιο, αυτή η περιουσία να είναι κυρευστοποιήσιμη για να μπορέσουν να πληρώσουν τη δόση. Και εσείς λέτε ότι θα έπρεπε να τον έχουμε πετάξει έξω από την αρχή, η Επιτροπή Διαγωνισμού δηλαδή, να τον έχει πετάξει έξω. Θα αναφερθώ μόνο σε μερικά από τα δημοσιεύματα που αφορούν το συγκεκριμένο κομμάτι γης,
την περίοδο 12 με 14 και το πώς εσείς οι ίδιοι το διαφημίζατε ως τη νέα μεγάλη επένδυση. Ένα Big Bang για τον τουρισμό στην Ιθάκη. Και περιμένετε ακριβώς τι, οι δημόσιοι λειτουργοί να έχουν τη δική σας πρόνοια να το βάλετε ακόμα και στον αναπτυξιακό νόμο. Προσέξτε, δεκάδες δημοσιεύματα να λένε ότι είναι μεγάλης αξίας αυτή η περιουσία, την Grand Thornton να επικουρεί το έργο της Επιτροπής και η Επιτροπή να απορρίψει, λοιπόν, την αίτηση αυτή. Δεν ξέρετε όμως και κάτι άλλο, ότι η αιτίαση την οποία εγείρεται δεν είναι μια αιτίαση την οποία εγείρεται εσείς από αυτό το βήμα από το 2016 μέχρι τώρα. Είναι μια αιτίαση την οποία κατέθεσαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι ανταγωνιστές του κύριου Καλογρίτσα. Και τι είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας? Προχωρήστε, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, να τις καταθέσω και αυτές μαζί με τα δημοσιεύματα στα πρακτικά για να ενημερωθείτε. Αυτά για τα βοσκοτόπια λοιπόν. Α, πέφτω και σε... Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους συνεργάτες μου για την πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά που έχουν κάνει και για την έτσι άοκνη προσπάθειά τους, και θα πάρω λίγο χρόνο να σας διαβάσω τι έλεγε η Καθημερινή. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να δεχθούν στο Fast Track 2 ακόμα επενδύσεις. Πρόκειται για την ανάπτυξη τουριστικού θερέτρου στην Ιθάκη από την εταιρεία Αγιά ΑΕ. Ελεύθερος τύπος. Μισό. 24/10/2013. 6/10/2013, ελεύθερος τύπος. Στην Ιθάκη η εταιρεία Αγιά στοχεύει στη δημιουργία πολυτελούς θερέτρου με την ονομασία Ithaca Resort. Αυτά τα βοσκοτόπια μετά. Αυτά μετά γίναν βοσκοτόπια. Παραπολιτικά! Τα αγαπημένα μας! Δεν μας ξεχνούν ποτέ! Δισεκατομμυριούχοι κατακτητές στα Επτάνησα! Γρηγορείτε, κάτοικοι των Επτανήσων! Έρχονται τα δισεκατομμύρια! Γρηγορείτε! Μπείτε στην ουρά, δουλειές με φούντες. Στην Ιθάκη, λέει, έχουν κατατεθεί προτάσεις για την ανάπτυξη μεγάλων παραθεριστικών συγκροτημάτων, 27% η ενεργία. Η εταιρεία Αγιά ΑΕ έχει ήδη υποβάλει φάκελο προσέγγισης στο Investing Greece για ένταξη στη διατάξη περιστρατηγικών επενδύσεων με την αξιοποίηση ιδιόκτητης έκτασης 12.000 στρεμάτων. Παραπολιτικά. Για φανταστείτε. Και η Καθημερινή βεβαίως, τουριστικές επενδύσεις συνολικής αξίας, κρατηθείτε 5 δις ευρώ. Σε όλη την Ελλάδα, περίπου το 1 δις είναι η συγκεκριμένη επένδυση. Συμπερασματικά, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ο δικός μας νόμος είναι ο νόμος που λειτουργεί. Είναι ο νόμος που προστατεύει τις θέσεις εργασίας. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Τελειώνω, κύριε Πολάκη. Εσείς προσπαθείτε ξανά και ξανά να ξυλώσετε οποιαδήποτε διάταξη προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και τους εργαζόμενους. Είναι προφανές ότι το δημόσιο συμφέρον είναι κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνεστε όταν μπροστά σας είναι ο σκοπός του κέρδους. Και επειδή ο πολιτικός χρόνος είναι μακρύς, πολύ πιο μακρύς από το σύντομα στο οποίο σύντομα θα κληθείτε να λογοδοτήσετε για όσα κάνετε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ και τι κατηγορίες εκτοξεύετε και που βάζετε την υπογραφή σας. Να προσέχετε επίσης ποιες πολιτικές σκοπιμότητες υπηρετείτε. Μας κατηγορείτε για μια ιστορία που το δημόσιο είχε όφελος. 200 εκατομμύρια από το φόρο διαφήμισης και τα τέλη χρήσης συχνοτήτων, και εάν δεν συνεχίσετε να απαλλάσσετε τα κανάλια από την υποχρέωσή τους να πληρώνουν για τηλεοπτικές άδειες, άλλα 250 εκατομμύρια από τις τηλεοπτικές άδειες. Μισό δις περίπου. Το δημόσιο δεν έδωσε λεφτά. Εισπράττει. Να σας πω που έχασε λεφτά και που χάνει. Στις απευθείας αναθέσεις της κυρίας Νικολάου, που μεταξύ άλλων πήρε μάσκες για τις φυλακές από εταιρεία η οποία εμπορεύεται αμορτισέρ. Στην τράπεζα Πειραιός, όπου έχετε στα σκαριά μια μεγάλη ληστεία εις βάρος του δημοσίου.
στο ξεπούλημα του Ερημίτη. Τον θυμάστε τον Ερημίτη που έλεγε ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή θα καεί, δεν μπορεί, και μετά από τρεις μέρες έπιασε φωτιά στην Κέρκυρα. Εκεί που δίνεται γη και ύδρο στην Ελληνικός Χρυσό, στη Χαλκιδική. Στη σκοτεινή σύμβαση με την Παλαντήρ. Στην Ανεφόρον, προσέξτε το πάρα πολύ καλά αυτό το ζήτημα, παράδοση των δεδομένων και μεταδεδομένων στην εταιρεία Cisco. Εάν νομίζετε ότι αυτό που θα σας κυνηγάει είναι τα 2 εκατομμύρια της απευθείας ανάθεσης, κάνετε μεγάλο λάθος. Τα μεταδεδομένα και τα δεδομένα είναι ο άειλος χρυσός της εποχής. Και αποφασίσατε εν κρυπτό να τα παραδώσετε σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και μιλάτε βεβαίως και για τον έλεγχο των ΜΜΕ. Εκεί πέρα νομίζω πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Πέτσα, αλλά να διδαχθούμε κι εμείς, διότι τα δεκάδες εκατομμύρια τα οποία τα διοχετεύσατε για να δείχνουν τον κύριο Πέτσα να κουρεύεται, είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να σας σώσουν ούτε από την κριτική, αλλά ούτε και από τη χλέβη. Και βεβαίως να θυμηθούμε και τον κύριο Λιβάνιο, όταν μιλάμε για έλεγχο το ΜΜΕ, που κατάπιε τη γλώσσα του όταν τον καλέσαμε να εξηγήσει τι ήταν αυτό το ραβασάκι που κρεμάσανε στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΡΤ και έλεγε «Μη δείχνετε το τσιμπούσι στο μπαλκόνι του Στεφανάδη και το Μητσοτάκι δίπλα στο Λινάδη». Μας κάνετε εμάς κριτική για τον έλεγχο των ΜΜΕ και εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είμαι προσωπικά πάρα πολύ θυγμένος. Διότι αν θέλετε να μιλήσετε για δωροληψίες, να φέρουμε εδώ τον κύριο Χριστοφοράκο να μας πει τι έγινε στις 356 φορές που είχε επαφές με μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη. Αυτό να κάνουμε, αν θέλετε να μιλήσουμε για δωροληψίες. Για τις 100 επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τις 40 της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, δεν χρειάζεται να τα πω όλα τα μέλη της οικογένειας. Φαίνεται ότι η φάμπρικα είναι οικογενειακή. Α, και κλείνοντας, ξέρετε ποιον άλλο πρέπει να ρωτήσουμε? Γιατί έμαθα ότι συναντήθηκαν για τελευταία ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Αλαφούζο. Τους ρωτήσουμε και τους δύο, μήπως έχουν αφηγήσεις από τους πατεράδες τους. Γιατί ο δικός μου ο πατέρας μου είχε δείξει ένα φίλο της ελευθεροτυπίας με τη συνέντευξη του Αριστίδη Αλαφούζου, που έλεγε ότι ο Μητσοτάκης ο Κωνσταντίνος ήταν πολύ καλός μου φίλος. Αλλά μετά τσακωθήκαμε, γιατί μου ζήταγε συνέχεια λεφτά. Και ο κύριος Αλαφούζος σε εκείνη τη συνέντευξη είχε βγάλει και την επιταγή της Citibank και την είχε παρουσιάσει. Λοιπόν, όταν μιλάτε για αυτή την παράταξη πρέπει να προσέχετε. Έχετε τη φωλιά σας λερωμένη και η ώρα που θα πληρώσετε βαρύ τίμημα για τις συκοφαντίες σας πλησιάζει. Ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.